Hello, everybody from Copenhagen. Woo! Άλλη μία μέρα έχει ξεκινήσει. Ηλιόλουστη. Είναι πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα, έχει κανάλι. Ναι. Και έχουμε έρθει να δούμε το... το... Christiansborg. Αυτό. Το παλάτι του Christian που ήταν ο πιο ξακουστός βασιλιάς της Δανίας. Πρέπει να έχεις κατουρηθεί από τη χαρά σου. Είμαι τώρα. Μα εδώ... τι ωραία που είναι, κοιτάξτε εδώ. Κόκκινο, δεν ήταν κόκκινο. Γουμούτσα πάντως σαν κτίριο, δεν είναι μικρό, είναι... Το παλάτι είναι. Είναι. Έχω δει ότι σου βάζουν και αυτά στα πόδια, αυτά τα... Τι θα μου βάλουν στα πόδια? Για να μην πατάς με τα παπούτσια σου. Να μην λερώσει το χαλί του Βυσιλιό. Ναι. Η τωρινή. Παντρεύτηκε στα 10 της. Τραγικό. Και στα 17 έκανε και παιδί. Με την εποχή, παιδιά, τα αγοράκια φοράγανε φορέματα. Ήταν πολύ συνηθισμένο. Α, φάινε. Πώς άλλαξε τη μόδα. Εδώ φωτογραφία είναι από την πρωτοχρονιά του 2007 και βλέπετε ότι εδώ πέρα γινόταν χαμός σε αυτήν εδώ την αίθουσα από κόσμο. Δεν είναι σαν άλλα παλάτια που πηγαίνουμε στο εξωτερικό που είναι μουσεία. Αυτό έχει ζωή και τώρα που μιλάμε. Προφανώς όχι κάθε μέρα. Απίστευτο. Η Λίδα με έφερε σε ένα μαγαζί που δεν είναι κυριλέ. Είναι εναλλακτικό. Τι να κάνουμε. Υποτίθεται έχει την πέμπτη καλύτερη πίτσα σε όλη την Ευρώπη. Και πώς λέγεται? Best. Είναι από το Best. Το Best. Αλλά γράφεται στα δανέζικα. Έχουν δικά τους προϊόντα. Φτιάχνουν δικά τους τυριά, παράγουν δικά τους αλαντικά, δικά τους λαχανικά. Οπότε όλα είναι handmade και organic και vegan και τα πάντα όλα είναι εδώ πέρα. Γιατί εδώ πέρα τρώνε γενικά πάρα πολύ vegan και τα σχετικά, καταλαβαίνετε πως είναι η κατάσταση. Τώρα vegan αυτό δεν το λες το όλο αυτό εδώ πέρα το πιάτο, αλλά ναι. Έχει όμως vegan υλικά και ναι, 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 αυτό εννοούμε. Εμείς δεν είμαστε, αλλά γενικά είναι όσο πιο υγιεινά γίνεται. Δηλαδή είναι η πιο υγιεινή μορφή πίτσας που θα μπορούσαμε να φάμε. Έχει τα πιο αγνά υλικά επίσης. Έχουν έρθει και άλλα starters. Τι μας είπε ότι είναι αυτό? Δεν καταλαβαίνω, φίλε. Αυτό πάντως είναι καλό, ε. Φοβάμαι. Ωραίο είναι. Τι είναι? Δεν καταλαβαίνω, είναι ωραίο. Μπράβο. Όχι, τι είναι αυτό εδώ μέσα, καλέ, το άσπρο. Αυγό είναι εδώ μέσα. Ανάθεμα ήταν, καταλαβαίνω τι τρώω και τι κάνω εδώ πέρα. Να δοκιμάσουμε λοιπόν την πέμπτη καλύτερη πίτσα στην Ευρώπη. Ωραία μυρίζει πάντως. Αντζούγια, παρμεζάνα, κάλε, μαύρο κάλε. Γιατί εμείς δεν θέλουμε ότι και ότι κάλε και μουτσαρέλα. Είμαι έτοιμη, να δοκιμάσω. Άντε, είμαστε απειλείς. Ωραία είναι. Έχει πολύ παρμεζάνα η συγκεκριμένη. Θεωρείς ότι είναι όντως η πέμπτη καλύτερη στην Ευρώπη? Καλά, δεν έχω φάει και τόσο πολλές πίτσες. Έχει ωραίο ζυμάρι βασικά. Πρά έχει για μαγαζί με Halloween πράγματα. Πάει μέχρι κάτω πέρα. Τώρα μα να μην το ξέραμε χθες. Τώρα πάει, του χρόνου. Θα δείξουμε κάτι πιο εναλλακτικό. Θα πάμε και στην Κριστιανία. Που εκεί πέρα το ζούνε αλλιώς. Αν μπορέσουμε να τραβήξουμε με την κάμερα, θα δείτε πράγματα. Και λέω αν, γιατί εκεί πέρα πουλάνε πράγματα τα οποία δεν είναι πολύ νόμιμα. Οπότε δεν είναι και πολύ εύκολο να τη βγάλουμε την κάμερα έξω. Να, ας πούμε εδώ. Τώρα, παιδιά, να τραβάμε πάρα πολύ προσεκτικά. Ναι. Να προσέχουμε να μην γίνουμε στόχος. Ας πούμε. Μην κάνετε, τσέπη μου.
Γεια. Το γόμου, κορίτσι. Ανεβαίνουμε, ανεβαίνουμε και τελειωμού δεν έχει. Εν τω μεταξύ, όταν μπαίναμε, η είσοδος έλεγε ότι μπαίνουμε με δικιά μας ευθύνη. With your own risk. Και τώρα μπορώ να καταλάβω το γιατί. Θα πεθάνουμε. Θα πεθάνουμε! Θα πεθάνουμε! Hours later. Βλέπουμε φως. Σε έπιανε μια κλειστοφοβία, σε έπιανε. Δεν είμαστε και οι πολύ κορυφοί. Α, έχουμε κι άλλο. Ναι, αν θες, ναι. Αλλά είμαι... Να κάνω μια στάση. Παπα! Παιδιά, αν έχετε εδώ πέρα υψοφοβία θα τα δείτε όλα. Αν έχετε κλειστοφοβία για να ανέβετε θα τα δείτε όλα. Γενικά θα τα δείτε όλα. Και τη θέα θα τη δείτε όλοι, δεν μπορώ να πω. Αλλά είναι λίγο τα καγκελάκια εδώ. Τι έγινε? Όλα καλά. Όλα μπόμπα. Ωραία. 5 minutes later. Πάει, πάει. Πού πάει ρε παιδιά? Αρχίζει και με τρομάζει αυτό το πράγμα. Θέλω να κατέβω. Θέλω να κατέβω. Άλλο δεν το περίμενες έτσι. Δεν το έχω. Πέσω κάτω. Κοίταξε να δείτε τι γίνεται. Έχει αυτή την ξύλινη σκάλα λοιπόν που ανεβαίνεις πάνω και μετά όταν φτάνεις έξω στο, το πούμε, μπαλκόνι, η σκάλα όπως μπορεί να είδατε, γιατί δεν θυμάμαι τι τράβηξα και αν τράβηξα μέσα στο άγχος μου, γινότανε. Ήταν γύρω-γύρω στριφτάρι από τον πύργο και γινόταν όλο και πιο στενή, όλο και πιο στενή. Και σε κάποια φάση εγώ άρχισα να αγχώνομαι γιατί πήγαινα και δεν τελείωνε αυτό το στριφτάρι. Παραπατάω ακόμα. Και όταν έφτασα στην κορυφή, ήταν κάτι πολύ μικρά σκαλοπατάκια. Δηλαδή, πραγματικά σε έπιανε η καρδιά σου. Εγώ δεν έχω ψοφοβία, αλλά τώρα ένιωσα να με πιάνει. Που δεν είχα ποτέ. Αλλά εντάξει, ωραία εμπειρία κι αυτή. Ωραία. Και... Ωραία φαίνεται η πόλη. Θα το ήθελα να μην ήταν στριφτό. Συνέβη και σε άλλες πόλεις σε αντίστοιχα και δεν με έχει πειράξει τόσο πολύ. Ενώ ότι αυτό το γύρω-γύρω δεν μπόρεσα. Αυτό που κατεβαίνανε από πάνω και συναντιόντουσαν εμάς από κάτω και κάπου ερχόμασταν δίπλα-δίπλα και από κάτω ήταν το... Θέλει ιδιαίτερη το καγκελάκι. Ήταν λίγο αυτό. Ωραία. Είναι και εκκλησία από κάτω, απλά προφανώς τώρα δεν ήταν ανοιχτή επειδή είναι αργά. Ήτανε μόνο πύργος. Αυτά. Εντάξει. Όλα καλά. Το κάναμε κι αυτό. Όλα τα έχουμε κάνει πια σε αυτή τη ζωή. Ή σχεδόν όλα. Εντάξει, υπάρχουν και μερικά που δεν τα έχουμε κάνει ακόμα. Χέρια σου κρατάς, της καρδέας μου το κλειδί. Και όταν θέλεις με κλειδώνεις, μετά με ξεκλειδώνεις. Πάλι με ξανά κλειδώνεις. Εδώ είναι το γκαράζ που έχει μέσα κυρίως ποδήλατα και σε πολύ μικρό βαθμό κάποια μαξάκια. Ποιος αρέσει να το πάρει? Κανένα. Είμαι eco-friendly, okay? Είμαι Ευρωπαία, είμαι Δανέζα και θέλω το ποδήλατό μου. Δεν είμαι εγώ καμία σελινάρα να θέλω να μολύνω το περιβάλλον. Με το βρουμ, βρουμ, βρουμ. Ναι. Ωραία. Θέλω να έχει ψυχερικό λίγο ποδηλατάκι. Διαλέξτε, παιδιά. Εμπόριο. Εμπόριο Αρμάνι. Ορίστε, Λιδανέβα, πάρ' το δικό σου είναι, πάρ' το. Θέλω ένα άλλο πραγματάκι. Έχουμε βγει για Copenhagen by night. Ναι. Και έχουμε έρθει σε κάτι σφαγεία. Έχει και σήμερα Halloween parties. Εμείς στον κόσμο μας. Το αποκορύφωμα, γιατί αύριο τελειώνει. Εμείς είμαστε στον κόσμο μας, έχουμε βγει με sneakers, με γυαλιά. Τι να κάνουμε. Τα γυρατιά χτυπούν την πόρτα λύπητα. Είμαστε και κάποιες ηλικίες. Έλα, cheers! Τι ποτήρα είναι αυτή, γιατί λίγο είναι αυτό που μας έχει βάλει εδώ πέρα. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πολύ αυτό το στυλ με αυτά τα τραπέζια. Έχουμε κάτι έξω, έχουν σόμπες και κάνει πολύ ωραία ζέστη. Και είμαστε στην... ποια είμαστε στην Κοπενχάγη? Στο Meatpacking. Στο Κοπενχάγη, κοντά στο κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό. Έχει πολλά εδώ πέρα μαγαζάκια στο Meatpacking. Να έρθετε να βρείτε κάτι να σας κάνει. Αν έρθετε και πιο νωρίς, έχει και φαγητά και μαγαζιά με φαγητά. Αλλά εμείς βγήκαμε λίγο πιο αργά. Θα δούμε τώρα τι θα φάμε μετά.
πω, Κοτζεδάκη, είσαι πολύ απλή για τα δεδομένα σου. Είμαι με το... Τι να κάνω, έτσι, είμαι στο στυλάκι στο κοπενχαγικό. Early the next morning. Καλημέρα. Καλημέρα, αν και τέλος πάντων. Ναι. Με φάγατε με τα μάτια σας, κάποιος με καταράστηκε. Χθες έφαγα μια τουμπάρα. Καρδούλα. Ναι, την έχω. Πράσινο! Αου, αου, αου! Εντάξει, όλα καλά. Απλά σήμερα έχω ένα πόδι ραντουνισμένο, μελανιασμένο και περπατάω λίγο σαν τον Μπούτσαυλο. Όλα εντάξει. Εντάξει, μικρό το κακό. Καλά, προφανώς μικρό το κακό. Παρ' όλα αυτά δεν ενεπτωούμαστε, συνεχίζουμε. Δεν θα μου τώρα από μια γρατζουνίτσα. Όχι βέβαια, καλά γρατζουνίτσα δεν είναι. Αλλά, έτσι θα το αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα, φέντη μου. Ναι. Καλή είναι η μέρα και σήμερα. Εδώ είναι Κυριακή, έχει μια ωραία ησυχία. Το σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτό. Γενικά τα καταστήματα είναι ανοιχτά στη Δανία την Κυριακή. Τα φαρμακεία όχι βέβαια. Οπότε ήρθα στο σούπερ μάρκετ που λέγεται Netto, by the way, το Netto μου. Τι είναι Netto μου? Ήρθαμε λοιπόν στο Netto για να πάρω κανένα χανζαπλάστ. Σήμερα θα κάνουμε μία εκδρομούλα. Μία περίπου ώρα έξω από την Κοπενχάγη. Θα πάμε στο κάστρο Φρεντερίξμπορκ, που μας έχουν πει όλοι πολύ καλά λόγια και το έχουμε δει κι εμείς και φαίνεται πολύ όμορφο και είναι, λέει, το μεγαλύτερο κάστρο της Δανίας. Και από τα πιο παλιά έχει πάρα πολύ ωραίους κήπους και το εσωτερικό του είναι ένας ολόκληρος οικισμός και είναι και σε μια ωραία πόλη της Δανίας που λέγεται Hillerød, οπότε θα τη δούμε και λίγο κι αυτή. Μετά από δύο τρένα και ένα λεωφορείο, we did it! Που εννοείται ότι ψάχναμε που είναι η στάση του λεωφορείου. Βέβαια είναι λίγο περίεργα γιατί είναι όλα τα λεωφορεία 301-302. Ναι, πάντως παιδιά, να σας πω κάτι, ό,τι και να λέμε, δεν περιμένουμε ποτέ, ρε φίλε, για τρένο, για λεωφορείο, για μετρό. Δεν περιμένουμε. Έρχονται όλα στην ώρα τους και όταν γυρίσουμε Ελλάδα και θα καθόμαστε να περιμένουμε σαν τους βλάκες, θα μου κακοφανεί τόσο πολύ. Θα νευριάζουμε τόσο πολύ βασικά. Πραγματά. Γιατί δεν θυμόμαστε και πάλι την κατάδια μας. Επίσης, να πούμε ότι μια κυρία Δανή μας βοήθησε με το που μας είδε να κατεβαίνουμε εδώ πέρα και μας είπε πού να πάρουμε το λεωφορείο μετά. Χωρίς να της πούμε εμείς κάτι. Ναι, απλά ναι. Κατάλαβα ότι είμαστε ηλίθιες. Είναι απλό, είναι απλό. Έβλεπε την απορία στο βλέμμα μας, μάλλον έβλεπε. Εδώ νομίζω βασικά τι είναι σαν να έχει βγει από παραμύθι του Christian Andersen. Παρότι δεν έχει κάποια σχέση εδώ ο Christian Andersen, εννοώ με το συγκεκριμένο. Αλλά εμένα πιο πολύ μου κάνει, ρε παιδί μου, αυτό ότι θα μπορούσε να το βλέπει και να γράψει ένα παραμύθι. Έρθει για βόλτα στην Στρόγκετ. Στρόγκετ. Άμα μάθω ποτέ να το λέω αυτό. Και τέλος πάντων μας λέει εδώ πέρα η Δανάη. Ναι. Διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στη Δανία. Όπως για παράδειγμα ότι οι μαμάδες έχουν τα καροτσάκια με το μωρό. Και οι μπαμπάδες δηλαδή, προφανώς, ενίοτε. Και όταν θέλουν να πάνε για καφέ,
αφήνουν το μωρό μέσα στο καρότσι, έξω στο κρύο. Φασκιωμένο, και... φασκιωμένο. Δεν μου λέει εμένα κάτι αυτό. Και μπαίνουν μέσα, ψωνίζουν, πίνουν, κάνουν ραν. Το μωρό είναι έξω και περιμένει στο καρότσι μόνο του. Μωρέ, κοιμάται. Στο κρύο. Πιστεύω. Το έχω ακούσει. Α, δεν το έχεις δει. Εντάξει, δεν παρατηρώ, δεν ασχολούμαι. Okay. Ναι, αλλά οι σκαβιδεύει το κάνουν γιατί η έκθεση στο κρύο σου κάνει boost το ανοσοποιητικό, κάνει καλό στο ανοσοποιητικό θεωρητικά. Καλά, είμαι σίγουρη θα συμβαίνει γι' αυτό. Γι' αυτό κάνουν κιόλα. Είναι χειμερινοί κολυμπητές, μετά στη θάλασσα. Γι' αυτό βλέπουμε τόσο ανώμαλους με σορτσάκια, ενώ εμείς είμαστε με τις μπουφανάρες μας και τρέχουμε πέρσι, στο κρύο με σορτσάκια. Πέρσι που είχε παγώσει η θάλασσα, κοιτάγανε μέσα στους πάγους. Καλά, η τόπη είναι συνηθισμένη σε αυτές τις θερμοκρασίες. Και επίσης έχουν άλλες εντοχές, γιατί το βλέπεις και βγάζουν και τα κοντομάνικα με το που σκάσει ο ήλιος, ό,τι θερμοκρασία και να έχει. Κοίτα, και εγώ την προηγούμενη Παρασκευή που βούτυξα το βράδυ, μετά που δεν παγωμένο το νερό, μετά που βγαίνεις, νιώθεις ζέστη. Σε η άφαρη ώρα του γυρισμού, η στιγμή που έχει τελειώσει το πρώτο ταξίδι με τα COVID, δεν μπορώ να πιστεύω. Ναι, το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό έλαβε τέλος, ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Επιβιβαζόμαστε στο αεροπλάνο για να γυρίσουμε στην Αθήνα. Εντάξει, δεν μας έχει λείψει και ιδιαίτερα. Καθόλου όμως, καθόλου. Δεν μας λείψατε καθόλου. Να πούμε ότι οι εντυπώσεις από Κοπενχάγη είναι οι καλύτερες. Εγώ θα έμενα εδώ άνετα. Βέβαια, εντάξει, ήμασταν πάρα πολύ τυχερές με το θέμα καιρού και αυτά. Δηλαδή, καλά, σίγουρα. Με άγριες συνθήκες. Αλλά γενικά περάσαμε πολύ ωραία, δεν μπορούμε να πούμε. Σας τη συστήνουμε. Είναι μικρή, προλαβαίνετε να δείτε αρκετά πράγματα. Άμα πάρετε την Copenhagen Card, συμφέρει. Θα τα έχετε όλα μέσα, οργανωμένα, μουσεία και μετακινήσεις. Και δεν θα ξανασχοληθείτε και θα πληρώσετε και πολύ πιο λίγα λεφτά, γιατί γενικά η Δανία είναι ακριβούτσικη. Οπότε τουλάχιστον να πληρώσετε, ας πούμε, στο φαγητό και στα ψώνια σας και να μην ασχοληθείτε με όλα τα υπόλοιπα και να μην πληρώνετε τριαντάρια. Συμφέρει, check it out. Αυτά λοιπόν, υπέροχη Κοπενχάγη, μου φαίνεται όλα τέλεια, ίσως επειδή είχα τόσο καιρό να ταξιδέψω. Αλλά είμαι huge fan right now. Ελπίζουμε ότι το επόμενο ταξίδι και στο εξωτερικό θα είναι άμεσα, γιατί αυτό ήταν μόνο η αρχή. Πολλά φιλιά από μας. Καλή μας πτήση, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια!